Πριν λίγο καιρό, εδώ στα Γιάννενα, ένα παλικάρι μας είπε δύο λόγια για τον εαυτό του. Όταν τελείωσε τις σπουδές στο εξωτερικό, γύρισε πίσω για να προλάβει το τρένο της ανάπτυξης που είδε να έρχεται. Ο Παύλος είναι γιος βιομήχανου και αυτά τα είπε σε πολιτική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι εργάτης, γιος εργάτης και θα πω δύο λόγια για μένα εδώ στην εκδήλωση του ΚΚΕ. Μετά από χρόνια που έμεινα στο βούρκο της ανεργίας, κάνοντας δουλειές του ποδοδαριού, ίσα-ίσα για ένα χατζηλίκι, με παρακάλια, γιατί για να βρεις δουλειά πρέπει να νιώθεις ότι χρωστάς χάρη σε αυτόν που σε προσλαμβάνει, έπιασα δουλειά στο πτηνοσφαγείο της Πίνδου. Τα ωράρια ήταν δύσκολα, η δουλειά πιεστική. Κάθε μέρα εργάτες λιώνουν κυριολεκτικά στη δουλειά. Όσο καιρό δούλευα στο εργοστάσιο, πολλές απεργίες έγιναν. Πάντα τα μέλη του κόμματος ήταν εκεί, με ανακοίνωση, όπως και τα σωματεία. Πολλές φορές ήθελα να απεργήσω, όμως ο φόβος, η αμφιβολία, τα μη μιλάς, μην αντιδράς, θα χάσεις τη δουλειά σου, νικούσαν κάθε φορά. Μετά ήρθε η πανδημία. Εκεί έγινε ξεκάθαρο στα μάτια μου ότι η ζωή του ανθρώπου ήταν λιγότερο πολύτιμη από την παραγωγή κοτόπουλου. Το μισό εργοστάσιο σε καραντίνα, το άλλο μισό να τρέχει σαν τρελό για να μην μείνει πίσω η παραγωγή, να μην χάσουν τα κέρδη τους. Τότε αποφάσισα πως κανένας δεν αξίζει να ζει έτσι. Απήργησα. Μίλησα με συναδέλφους για ποιο λόγο πρέπει να απεργήσουμε όλοι μας. Μιλήσαμε για το αν αξίζει να απεργεί ένας εργάτης σήμερα. Αυτό, όπως φάνηκε, φόβησε πάρα πολύ την εργοδοσία. Ένα μήνα μετά την απεργία, παραμονή πρωτοχρονιάς, απολύθηκα. Ίσως να πίστευαν ότι θα φοβηθώ να κάνω κάτι. Όμως όταν αποφασίζεις ότι εσύ πρέπει να παλέψεις, δεν κάνεις εύκολα πίσω. Απευθύνθηκα στα εργατικά σωματεία, στους κομμουνιστές. Η εργοδοσία είπε ψέματα. Δεν έκανες απεργία. Ήσουν μη παραγωγικός. Ακόμα και η επιθεώρηση εργασίας, το μόνο που μου είπε ήταν ότι πρέπει να κινηθώ δομικά. Το ίδιο είπε και η κυβέρνηση σε ερώτηση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή. Μόνο το ΚΚΕ πήρε η θέση υπέρ του εργάτη. Μόνο τα εργοτικά σωματεία έδειξαν αλληλεγγύη. Και τελικά με προσωρινή διαταγή γύρισα στη δουλειά. Βέβαια, δεν μπορούσα να πάω στο ίδιο πόστο. Έπρεπε να τιμωρηθώ για την κακή μου διαγωγή. Ένα χρόνο τώρα είμαι στο κρέμασμα. Εκεί δεν δουλεύει κανένας άλλος εργάτης της Πίνδου. Μόνο συνάδελφοι εργολαβικοί. Δουλεύουμε μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερα μέσα ατομικής προστασίας. Ίσως πίστευαν ότι, δουλεύουμε από χόμπι και ότι θα παραιτηθώ. Όμως οι εργάτες δεν δουλεύουμε για πλάκα. Αυτό που έχουμε δει μέσα στο εργοστάσιο τρία χρόνια τώρα είναι εργάτες να δουλεύουν συνεχώς. Τα δικά μας χέρια παράγουν, τα δικά μας μυαλά σκέφτονται, τα δικά μας κορμιά τσακίζονται για να δουλέψουν οι μηχανές, το δικό μας αίμα χύνεται, οι δικές μας ζωές ρισκάρονται. Όταν όμως πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, όταν οι γροθιές μας χτυπήσουν τα μαχαίρια, όταν κουνηθούν τα δικά μας στερά, τότε θα σκορπίσουν τα σύννεφα της ανέχειας που ζούμε. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Συμπόρευση τώρα με το ΚΚΕ. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που μας δίνει ελπίδα και προοπτική για ένα αύριο που ο ιδρώτας δεν θα πουλιέται για το κέρδος των άλλων. Για ένα αύριο που οι ζωές μας θα πάνε χέρι-χέρι με τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για να ζούμε στον 21ο αιώνα ανθρώπινα.